Καλημέρα φίλοι μου. Όλα καλά με τα μελίσια. Έχουν κατεβεί κάτω. Σύντομα θα ανέβει και το ανάλογο βίντεο. Αλλά για όσους έχουν δει παλιότερα βίντεα μου, εκτός από τη μελισσοκομεία, μου αρέσουν και οι κατασκευές. Το ξύλο, μου αρέσει πολύ να δουλεύω το ξύλο, αλλά το κάνω πιο πολύ από ανάγκη για τα διορθώματα, τις κατασκευές των κυψελών κτλ. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω είναι το σίδερο, το μέταλλο και συγκεκριμένα ηλεκτροκόλληση. Έχω ανεβάσει 2-3 βίντεο ηλεκτροκόλλησης αρκετά παλιά και κάποιοι μου ζητήσαν να τους δείξω για να τους εξηγήσω πώς μπορούν να κάνουν TIG, ηλεκτροκόλληση με βολφράμιο και αδρανές αέριο από μια απλή ηλεκτροκόλληση, απλή inverter. Και αυτό είναι το σημερινό το βίντεο. Δεν είμαι επαγγελματίας, δεν είμαι καν ερασιτέχνης. Είμαι απλά χομπίστας όσον αφορά την ηλεκτροκόλληση. Έχω πάρει κάποια πράγματα και θα σας εξηγήσω και το κόστος και τη συνδεσμολογία. Η ηλεκτροκόλληση με TIG είναι όπως είναι η οξυγονοκόλληση. Δεν μπορεί να γίνει εάν έχετε μια απλή μάσκα που την κρατάς με το χέρι. Θέλεις δηλαδή κάποια μάσκα η οποία μένει επάνω στο κεφάλι σου για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα δυο σου τα χέρια. Στο ένα κρατάς την τσιμπίδα και το άλλο το υλικό που θα προσθέσεις μέσα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται φυσικά μια μποτήλια με αργόν, 100% αργόν. Λοιπόν, αυτή η μποτήλια γεμάτη 130 ευρώ και κάθε φορά που η αναγόμωσή της μου φαίνεται είναι 15. Ρυθμιστής. ¿35-40 ευρώ? 50 ευρώ το πολύ. Αυτόν τον είχα πάρει 40. Είναι ηλεκτροκόλληση. Η οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα βίσματα. Δεν πρέπει να είναι μόνιμα περασμένα μέσα η γύρωση και η τσιμπίδα, γιατί ενώ στην κανονική την ηλεκτροκόλληση τις περισσότερες φορές το ηλεκτρόδιο πάει στο θετικό, στην TIG η γύρωση κουμπώνει στο θετικό και η τσιμπίδα πάει στο αρνητικό. Χρειαζόμαστε μία τσιμπίδα TIG. Αυτό είναι ένα σετ. Η τσιμπίδα TIG έχει το άκρο που κουμπώνει πάνω στην ηλεκτροκόλληση. Και έχει και το σωληνάκι που βιδώνει στο ρυθμιστή.
Οπότε τι κάνουμε. Βιδώνουμε. Την παροχή αργών. Στη συνέχεια έχουμε τη γύρωση στον θετικό πόλο. Τη τσιμπίδα στον αρνητικό. Και αφού τα συνδέσουμε, μετά συναρμολογούμε την τσιμπίδα. Εγώ για λόγους, για πρακτικούς λόγους, την αποσυναρμολογώ κάθε φορά, γιατί δεν την χρησιμοποιώ τακτικά. Οπότε βολεύει στην αποθήκευσή της να είναι αποσυναρμολογημένη. Αυτό εδώ πέρα το είναι ένα σετ. Δηλαδή η τσιμπίδα TIG μαζί με αυτό το σετάκι ήταν μαζί. Πριν από 4-5 χρόνια το πήρα 85-90 ευρώ. Λογαριάστηκα κανένα δεκάρικο παραπάνω, ίσως και κάτι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα το βολφράμιο με αυτά τα ραβδάκια, τα οποία είναι σε διάφορα πάχη, το είναι λεπτό, πιο χοντρό και έχουν χρώμα και είναι κωδικοποιημένα ανάλογα με το χρώμα τους, τι υλικό είναι φτιαγμένο και γιατί υλικό είναι προορισμένα να συγκολλήσουν. Η μύτη τώρα. Αυτό είναι εντελώς καινούργιο, δεν έχει ακονιστεί. Αυτό είναι χρησιμοποιημένο. Το έχω χρησιμοποιήσει. Προσπαθώ να βγάλω ένα. Αυτό είναι ακονισμένο. Θα σας εξηγήσω σε κάποιο άλλο βίντεο, καθώς θα δείξω και κάποιες συγκολλήσεις με TIG, πώς πρέπει να τα ακονίζουμε. Έχουν ιδιαίτερο τρόπο ακονίσματος τα βολφράμια. Για αυτό τα διάφορα εξαρτήματα έχουν άμεση σχέση με το πόσο χοντρό είναι το βολφράμιο. Οι τρυπούλες είναι ανάλογες. Τι μπορείτε να κάνετε στους συνδέσμους που θέλετε. Πολύ μικρή οπή. Γιατί θα κάνω πολύ ψηλή κόλληση. Ή όχι, ας βάλω το άλλο το πιο μεγάλο. Και την ώρα. Όπα. Την ώρα. Η οποία σφίγγει το βολφράμιο στη θέση του. Επίσης θα χρειαστείτε το υλικό που προσθέτουμε όταν κάνουμε την κόλληση. Έχει διάφορα πάχη και διάφορα υλικά. Άλλο είναι για αλουμίνιο, άλλο είναι για σίδερα, μαντέμια, ανοξίδωτα κτλ. Κτλ. Και είμαστε έτοιμοι για ηλεκτροκόλληση με TIG, που σημαίνει βολφράμιο με αδρανές αέριο για προστασία του τόξου και της κόλλησης. Ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι μαζί μου
Τα λέμε σε λίγο στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.